Στις όχθες του Νείλου, η Μαρία Κοντράδος, ο Πολοσόντος Κοκορώσος, ορφανή και περιφρονημένη, έκλαιγε τη μοίρα της, κρατώντας τα κουρασμένα αλλά καθόλου γερασμένα χέρια της, το γράμμα που της είχε στείλει με Περιστέρη. Ναι, ναι, από τότε κρατάει το γράμμα αυτό, από το 1005, ο μοναδικός άντρας που κατάφερε να γευτεί τις χάρες του νενικού της κορμιού. Ο Σάνταν Φλεβάρης Πόντε ήταν ο πιο περιζήτητος γαμπρός εκείνη την εποχή. Σάββατο και απόβραδο ήταν θαρό που ακούστηκαν καλπασμοί έξω από το σπίτι της Μαρίας Κοντράδος ο Πολοσόντος Κοκορώσος. Βγήκε έξω έντρομη, σχεδόν γυμνή, και με τα μαλλιά της φυλαριστά με λιγοστές αφέλειες, ίσα που να δίνουν έμφαση στην κίνηση, και τότε τον είδε. Αυτός στην αρχή δεν την πρόσεξε λόγω των αφελειών, αλλά μόλις ο άνεμος φύσηξε ανάποδα, την είδε. Και έπαθε ατύχημα. Ένα μεγάλο πύλινο δοχείο έπεσε στο κεφάλι του και τον άφησε ανέστητο. Για να μην το προλογώ, τα δύο αυτά παιδιά ερωτεύτηκαν και καρπός του ερωτά τους ήταν ο Κουκουρούκου Σούκου, Αντώνη Μαλώνη. Αγκού. Γιατί Παναγίτσα μου, γιατί Χριστούλη μου, τι αμαρτίες πληρώνω εγώ, η Μαρία Κοντράδος ο Πολοσόδος Κοκορώσος. Αγκού. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο πατέρας της Μαρίας Κοντράδος ο Πολοσόντος Κοκορώσος είχε πεθάνει και είχε αφήσει την αμύθιτη περιουσία του στην 7η γυναίκα του. Την Τώρα Ντύρι Ντάρα Ντρά. Τώρα Ντύρι Ντάρα Ντρά. Μπορεί να θεωρείς πως θέλω να σε διαγράψω από το χάρτη και έχεις δίκιο. Όμως κάπου μέσα μου υπάρχει αυτό που λέμε ανθρωπιά. Η αλυσίδα καταστημάτων μου, Τώρα Ντύρι Ντάρα Ντρά Industries, πηγαίνει σούπερ. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να σου κάνω ένα απρόσμενο και εξαιρετικό δώρο. Πήρα την απόφαση να σου παραχωρήσω το loft μου στη Νέα Υόρκη. Τι είπες? Πήρα την απόφαση να σου παραχωρήσω το loft μου στη Νέα Υόρκη. Τι είπες? Πήρα την απόφαση να σου παραχωρήσω το loft μου στη Νέα Υόρκη. Μαμά. Θαύμα! Ο Κουκουρούκου Σούκου Αντώνη Μαλώνη μίλησε. Αλλά με μία προϋπόθεση. Τι σατανικό σκέφτηκες πάλι τώρα, ντύρι ντάρα ντρά. Έβδομη σύζυγε του Παύλου του πατέρα μου, που σου άφησε την αμύθιτη περιουσία του και εμένα, μ' άφησες μόνη στο ποτάμι να μεγαλώνω το ορφανό παιδί μου, που από την υγρασία δεν μπορεί να πει άλλη λέξη παρά μόνο αγκού. Θα πάρεις το loft μου στη Νέα Υόρκη, αλλά θα έρθω να μείνω κι εγώ μαζί. Και οι τρεις. Αγκού. Κακούργα! Πάλι χάλασε το ορφανό. Γιατί, Παναγιά μου? Να μην ξεχάσω να σου πω ότι σε ικτήρο, ότι σε 3/4 φέρνει μαγιά η μαγιά. Νέα Υόρκη, να ξέρω τι θα βάλω. Φουκαριάρα. Μόνο τα κουρέλια σου θα πάρεις. Δεν θα σου χρειαστούν άλλα ρούχα. Θα είσαι παραδουλεύτρα μου στη Νέα Υόρκη. Δουλάρα. Το loft ήταν πολύ μεγάλο σαν παλάτι. Και η Μαρία Κοντράδος ο Πολοσόντος Κοκορώσος έβαλε τα κλάματα. Γιατί. Τι αμαρτίες πληρώνω εγώ, γιατί? Αγκού. Και εσύ, όλο αγκούλες, πες και κάτι άλλο, βαρέθηκα πια. Ναι. Τι είπες? Ναι. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, να έχω και έναν άνθρωπο να λέω μια κουβέντα εδώ μέσα, η περιφρονημένη. Ναι. Κόλλησε πάλι. Εσύ. Ναι. Σκάσε. Σανάταν Φλεβάρη Πόντε. Εσύ. Εγώ, Μαρία Κοντράδος, ο Πολοσόντος Κοκορώσος. Εγώ. Ναι. Το παιδί. Πρόβλημα, ε. Μη μιλάς έτσι. Είναι το παιδί σου, ο Κουκουρούκου Σούκου Αντώνη Μαλώνη. Έδωσες το παιδί το όνομα του πατέρα μου? Όχι. Κρίμα. Είναι απέσιο αυτό το όνομα. Αγκού. Να το. Χάλασε πάλι. Κακούργια.
Αγκαλιά. Παιδί μου. Γιέ μου. Γιέ μου. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου. Τραγικό. Ποια είναι αυτή η κατάξανθη απειλή, Μαρία Κοντράδος, ο Πολωσόντος Κοκορώσεως? Το όνομά μου είναι Ντόρα Ντύρι Ντάρα Ντρά. Αγκού. Πού, την τύχη μου. Βρέθηκε μια δεύτερη διαθήκη του πάμπλου του πατέρα σου και κληρονόμω της αμύθιτης περιουσίας του αφήνει... Κληρονόμω της αμύθιτης περιουσίας του αφήνει... Εμένα. Όλοι πάγωσαν. Αρκετά. Σαν επιχειρηματίας πήρα μια επιχειρηματική απόφαση. Παναγιά μου. Τι θα ακούσουν πάλι τα περιφρονημένα αυτιά μου? Ακόμα και τα αυτιά σου είναι περιφρονημένα, αγάπη μου. Πακέτα με τα κουρέλια σου και τα πανάκριβα ρούχα μου και ετοιμάσου. We are leaving. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου, Μαρία Κοντράδος, ο Πολωσόντος Κοκορώσεως. Είσαι ο έρωτας της ζωής μου. Η ανυπέρβλητη. Η μία. Η μοναδική. Το λιμάνι μου. Η αγκυροβολιά μου. Τώρα που σε ξαναβρήκα, δεν θα σε αφήσω. Ποτέ. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ. Τι άντρας, Χριστέ μου. Τσουτσουρώθηκε η τρίχα μου. Η ραχοκοκαλιά μου έφτασε στο ρετυρέ. Αγκού. Και λίγα λες. Ας είναι. Σε 3/4 φεύγουμε για Αραβικά Εμιράτα. Τι θέλεις κατάξανθη απειλή της οικογενειακής μου ηρεμίας? Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου, χαρά μου, χαρά μου κι άνθρωπε μου. Ντόρα Ντύρι Ντάρα Ντρά, είσαι πρόστιχη. Σε παρακαλώ, μη μου κάνεις τρίψαλα την ερωτοχτυπημένη μου καρδιά, σαν να ήταν φλεβάρι πόντε. Πόσο σάπια είσαι, Ντόρα Ντύρι Ντάρα Ντρά, πόσο, πόσο. Αγάπη. Τι είπες? Αγάπη. Παναγιά μου, τι χαρές μου δίνεις από το πουθενά της περιφρονημένης. Σαν να ήταν φλεβάρι πόντε. Ο μονάκριβος γιος μας είπε α. Τι είπε ο μονάκριβος γιος μας, Μαρία Κοντράδος, ο Πολωσόντος Κοκορώσεως? Αγάπη. Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά.